ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ελπίζω να μην θεωρηθεί προεκλογική αυτή η συνάντηση με πολλούς και καλούς φίλους. Έχω την ευκαιρία, επειδή οι ευρωβουλευτές εκλεγόμαστε πανελλαδικά, να έχω φίλους όλη την Ελλάδα. Και με αφορμή, αν θα είτε και τις εξελίξεις, την πρόσκληση που έγινε, ήρθα για να συζητήσουμε και εν ώψη της το συνεδρίο που ετοιμάζουμε για την ευρωβουλευτική παράταξη. Βέβαια, το κλίμα δεν πάει δυστυχώς να είναι και βαρύ, αλλά και να είναι αβέβαιο το περιβάλλον. Θέλω να πιστεύω όμως πως θα καταφέρουμε να περάσουμε και τις 29 Δεκεμβρίου την προεδρική εκλογή για να προχωρήσουμε, καθώς η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη από σταθερότητα. Δεν είμαστε σε περιπέτειες, δεν έχουμε διαφύγει με κίνδυνο, ό,τι και αν αυτό μπορεί να σημαίνει. Δεν είναι κινδυνολογία, μπορώ να σας πω, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης πια τα πράγματα τα βλέπουμε λίγο πιο καθαρά. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε και είναι κρίμα όλες τις θυσίες που έχουν γίνει να μην ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αυτό και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με επενδύσεις και να μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε μια αναπτυξιακή πορεία. Αυτά θα συζητήσουμε. Συντρόφους, και νομίζω ότι θα μπορέσω και να ακούσω και εγώ τις απόψεις τους, γιατί καλύτερα να μιλάμε λιγότερα και να δούμε περισσότερο. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που έχουμε ξεκινήσει ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή,